Ο Νέλσον Ολιβέιρα ζήτησε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Όφη, καθώ αισθάνθηκε ενοχλήσει στου Κυλιακού. Το πρόβλημα που προέκυψε για τον Πορτογάλο Φόρ ήταν το ίδιο με εκείνο που τον είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα, αφήνοντά τον εκτό δράση για αρκετά παιχνίδια τη ΑΕΚ. Ο Ολιβέιρα έκανε πρόγραμμα αποκατάσταση, όπω και οι υπόλοιποι συμπαίκτε του που αγωνίστηκαν την Κυριακή. Το θετικό είναι πω οι ενοχλήσει είχαν υποχωρήσει σημαντικά και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ικανό να τον βάλει εκ νέου σε περιπέτειε. Στην Ένωση παρακολουθεί τι ενοχλεί που αντιμετωπίζει ο έμπειρο Σάσο και είναι δεδομένο πω δεν πρόκειται να πάρουν το παραμικρό ρίσκο. Πάντω, στι εξετάσει που έγιναν δεν φάνηκε κάποιο πρόβλημα, μια και αυτέ ήταν καθαρέ. Κάτι που αναμφίβολα γέμισε με ικανοποίηση του ανθρώπου των μαυρών, μια και ο Ολιβέηρα ήταν και παραμένει το μεγάλο επιθετικό όπλο τη ΑΕΚ. Όσον αφορά τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι, ο στόχο που έχει τεθεί είναι να είναι απόλυτα έτοιμο στα playoff του πρωταθλήματο. Ο Ουκρανό στο δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τελείω Τη θλάση που είχε αποκομίσει στο ζέσταμα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει να κάνει ατομικό πρόγραμμα Μπορεί να έχουν περάσει ήδη δυόμιση εβδομάδε από τότε και ο παίκτη να ετοιμάζεται για την επιστροφή του σε κανονικού ρυθμού προπόνηση, ωστόσο στην Ένωση δεν θέλουν να πάρουν το παραμικρό ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι ο Τζιγκρίνσκι θα αποσιάσει όχι μόνο από το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, αλλά πιθανότατα και από το πρώτο μάτσκι Πέλου με τον Άρη, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμο για τα playoff του πρωταθλήματο που αρχίζουν στι 7 Μαρτίου. Ο Δημήτρη Μελισανίδη έσπευσε να εκφράσει τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού και μεγάλου εκτζή Κώστα Βουτσά. Ο διοικητικό ηγέτη τη Ένωση αποχαιρέτησε τον σπουδαίο Κώστα Βουτσά με προσωπική του δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τη ΠαΕΑΕΚ. Εκφράζω ότι η βαθιά μου οδύνη για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού και αγνού εκτζή Κώστα Βουτσά. Ήταν πάντα εκεί σε ό,τι και αν του είχαμε ζητήσει σχετικά με τη μεγάλη του αγάπη. Ήταν εκείνο που πρώτο από όλους παρουσίασε με πάθο και συγκίνηση το νέο μα σπίτι. Ήταν εκείνο που θέλαμε να μπει πρώτο στα εγγένεια τη Αγιοστοφιά. Ήταν μέσα. Είναι μέσα και θα είναι μέσα στο κήπεδό μα στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλέ μου φίλε, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Κανεί μα δεν θα σε ξεχάσει. Το γέλιο σου θα μείνει για πάντα ζωντανό. Καλό σου ταξίδι, Κώστα.